Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την εθελοντική σας προσφορά να ενημερωθούν οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος της επισιτιστικής βοήθειας που αφορά αυτή τη φορά την διανομή ροδακίνων. Αυτό το πρόγραμμα θα διενεργηθεί στους Δήμους Άργους Μυκηνών, Δήμο Ναυπλίου, Δήμο Επιδαύρου και Δήμο Ερμιονίδας. Και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντικούς φορείς, αλλά και τους Δημάρχους και τους Δήμους Άργους Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου και Ερμιονίδας για τη θετική τους και την πολύ χρήσιμη προσφορά τους σε αυτό το δύσκολο έργο, στο να μοιραστούν περίπου 20 τόνοι ροδάκινα στον ομό Αργολίδας. Αυτό το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και στις υπόλοιπους και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Λακωνίας και της Μεσσηνίας από την περιφέρειά μας και της Κορινθίας και Αρκαδίας από τον Δήμο Τρίπολης και από το Δήμο Κορινθού αντίστοιχα. Ήδη σήμερα διενεργείται στην Μεσσηνία το πρόγραμμα αυτό και με την ευκαιρία που μου δίνετε εσείς ως μέσα της Πελοποννήσου, ας μου επιτραπεί να ανακοινώσω πώς θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Το πρόγραμμα αυτό, σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, θα πρέπει να προσέλθουν στα σημεία στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, έχοντας μαζί τους πρώτον την ταυτότητά τους, δεύτερον την κάρτα επισήτησης την οποία διαθέτουν, τρίτο ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου αναφέρονται τα μέλη της οικογένειας τους. Το επαναλαμβάνω, την ταυτότητά τους, την κάρτα σύτησης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αναφέρονται τα μέλη της οικογένειας τους. Αυτά θα τα πρέπει να τα έχουν σε πρωτότυπη μορφή και από ένα φωτοαντίγραφο. Ταυτόχρονα να έχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή επειδή θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα, είναι δύσκολο να τους ενημερώσουμε. Γι' αυτό θα θέλουμε να έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους, ώστε στο επόμενο πρόγραμμα τα πράγματα να είναι ακόμα πιο εύκολα. Πού θα διενεργηθεί η διανομή και πότε? Στο ΜΕΝ Δήμο Άργους, και θέλω την προσοχή σας για να μην γίνει κανένα λάθος, στο ΜΕΝ Δήμο Άργους Μυκηνών θα διενεργηθεί στο χώρο του πάρκου του Μπόνι, απέναντι από τα δικαστήρια. Την Τρίτη το πρωί στις 10.30 έως τις 2.30 τα γράμματα των επωνύμων που αρχίζουν από Α έως Κ. Και την Τετάρτη την ίδια ώρα από τις 10 έως τις 2.30 στον ίδιο χώρο τα γράμματα που αρχίζουν, τα επώνυμα που αρχίζουν από Λ έως Ω. Στο Ναύπλιο την Τρίτη το πρωί στις 10.30 έως τις 2.30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας για τα επώνυμα που αρχίζουν από το Α έως το Κ, και την Τετάρτη την ίδια ώρα για τα επώνυμα που αρχίζουν από Λ έως Ω. Στο Δήμο Επιδαύρου η διανομή θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου την Τετάρτη για όλα τα ονόματα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2. Και για τον Δήμο Ερμιονίδας θα γίνει στην περιοχή Αυλώνα στις αποθήκες του Δήμου επίσης την Τετάρτη για όλα τα επώνυμα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το 2.30 το μεσημέρι. Δικαιούχοι είναι όλοι εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν την κάρτα της επισιτιστικής βοήθειας. Αυτοί είναι, αυτοί και μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα σε αυτό το πρόγραμμα αυτή τη φορά να πάρουν αυτή τη διανομή των ροδακίνων. Τώρα, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να επεκταθεί ο χρόνος αυτός της απόκτησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δικαιούνται αλλά δεν κατάφεραν να βγάλουν κάρτα. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο
Πιστεύω ότι αμέσως μετά τις εκλογές αυτό θα διενεργηθεί. Έτσι περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να έχουν το δικαίωμα αυτό και περισσότεροι πολίτες να ωφεληθούν από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι πρόγραμμα επισήτησης.